Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε στο κανάλι Gadgets Pan. Σήμερα έχουμε το review κινητό της εταιρείας Meizu M3 Note. Είναι μεγάλο κινητό, 5,5 inch η οθόνη, 3 GB RAM, 8-πύρινος επεξεργαστής της εταιρείας MediaTek, το X10. Λοιπόν, το κινητό είναι σε άσπρο χρυσό χρώμα. Είναι πολύ όμορφο, βέβαια μοιάζει πάρα πολύ το Samsung. Χρυσό πίσω. Πολύ ωραίο χρωματάκι, έτσι διπλό, να το πάρουμε τις ζελατίνες. Μία και δεύτερη από πίσω. Πάρα πολύ ωραία οθόνη. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε το κινητό. Από μπροστά έχουμε 8 MP κάμερα μπροστά, ακουστικό. Εδώ υπάρχει και LED εντοπίση. Από κάτω έχουμε το μηχανικό κουμπί, το M2 Touch, όπως λέει η ίδια Meizu, με αποτύπωμα. Από δεξιά έχουμε ήχο πάνω κάτω και ανοίγμα του κινητού. Από κάτω micro USB για συγχρονισμό και φόρτιση του κινητού. Και μέσα είναι το ένα είναι μικρόφωνο και το δεύτερο είναι μεγάφωνο. Από αριστερά έχουμε slot για 2 nano SIM ή 1 nano SIM με 1 SD card, μέχρι 128 GB υποστηρίζει. Από πάνω έχουμε δεύτερο μικρόφωνο και 3,5 jack για ακουστικά. Από πίσω είναι κάμερα 13 MP με 2 flash. Η ίδια εταιρεία βέβαια δεν λέει τι μάρκα είναι, αλλά όλοι όπου έχω διαβάσει λένε ότι είναι τη Sony με autofocus. Αυτά λοιπόν παιδιά, να το ανοίξουμε. Λοιπόν, 5,5 inch η οθόνη, Full HD ανάλυση, 3 GB RAM, 32 GB χωρικότητας, 8-πύρινος επεξεργαστής. Το κινητό δουλεύει σε Android 5.1, βέβαια θα γίνει και υποστήριξη το Android 6, μόλις λίγο θα μπορεί και έχει βγει και όλα στην αναβάθμιση. Η εταιρεία χρησιμοποιεί την δικιά της το UI της Flyme 5.1. Βλέπετε, άμα θα βάλω την... Όπως λέτε, είναι πανέμορφο κινητό. Και φωτεινότητα φτάνει για να είναι στο ήλιο, μπορεί να βλέπετε κανονικά. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το AnTuTu. Υπάρχει mode για high performance και το balance mode, είναι για εξοικονόμηση μπαταρίας. Λοιπόν, το AnTuTu μας βγάζει 41 σχεδόν χιλιάδες πόντους. Αν θα δείτε στο info, βάλουμε λίγο φωτεινότητα πιο παραπάνω. Ωραία. Όπως σας είπα, Meizu M3 Note. Λίγο να σας κάνω το zoom. M3 Note, 5,1 64 bit. Το Helio P10. Γραφικός επεξεργαστής είναι Mali T860 Full HD ανάλυση, 13 MP πίσω, 3 GB RAM, 32 GB χωρικότητας και πολλές όλες έσως που υπάρχουν. Ωραία, να ξεκινήσω λίγο με το, όπως βλέπετε δυστυχώς δεν είναι όλα μεταφρασμένα στα ελληνικά, ενώ έχουμε στα ελληνικά τα χρησιμοποιούμε. Να σας δείξω πως δουλεύει αποτύπωμα. Κάνουμε πρώτα register το αποτύπωμα. Λοιπόν, πώς δουλεύει το αποτύπωμα. Δεν είναι απλά, δυστυχώς δεν είναι όπως το Xiaomi, απλά βάζουμε και ξεκλειδώνει. Εδώ πρέπει να βάλουμε το δάχτυλο και λίγο να πατήσουμε. Και ξεκλειδώνει όμως πάρα πολύ γρήγορα, γιατί είναι μηχανικό κουμπί.
Δηλαδή δουλεύει αρκετά γρήγορα. Γύρω στα 90% πάντα πιάνει. Αυτό είναι καλό. Βέβαια να σας δείξω και την κάμερα πως δουλεύει. Λοιπόν, όπως βλέπετε, αυτοφόκους υπάρχει. Κάνει απευθείας. Βέβαια και το κουμπί δουλεύει για... δεν μπορεί να κάνει τη φωτογραφία εκείνη την ώρα. Λοιπόν, η ανάλυση είναι αρκετά καλή. Θα σας βγάλω μετά στο τέλος, θα σας βάλω φωτογραφίες για να δείτε και εσείς αν σας αρέσει. Λοιπόν, πώς δουλεύει και το κουμπί του M2 Touch, όπως λέει και η ιδιαίτερη. Ας πούμε, μπήκατε στις φωτογραφίες, στη κάμερα και μπήκατε στις φωτογραφίες για να δείτε. Θέλει να πάτε πίσω. Μπορείτε να πατήσετε πάνω το βελάκι για να κλείσετε πίσω ή απλά το ακουμπήσετε το κουμπί μόνο. Είναι touch screen, δουλεύει και επιστροφή πίσω. Αυτό μπορείτε να ακυρώσετε μέσα στις ρυθμίσεις βεβαίως. Αλλά αυτό είναι το M2 Touch. Ωραία, με κάμερα έχουμε τελειώσει. Λοιπόν, σαν μεγάλο κινητό, αυτό δεν το χρειαζόμαστε άλλο, είναι εύκολα. Και ανδρικό χέρι, βέβαια, και με ένα χέρι μπορείτε να κάνετε, να κατοκρατήσετε. Λοιπόν, θα πούμε στο Google. Όπως βλέπετε, μπαίνει αρκετά γρήγορα. Εδώ είναι όλες τις εφαρμογές που είχαμε ανοιχτά. Όπως λέτε, μπορείτε να κλείσετε όλα ή να κλείσετε ένα-ένα. Από πάνω έχουμε την μπάρα με τις γρήγορη πρόσβαση στις ρυθμίσεις ή κάποια μπορείτε να, βέβαια, να τα αλλάξετε αυτό μέσα στις ρυθμίσεις, ποια κουμπιά θέλετε να είναι πρώτα, όπως βουλεύει το καθένα. Όπως λέτε, φακός. Λοιπόν, να συνεχίζουμε τις ρυθμίσεις. Τι μπορούμε να βρούμε μέσα στις ρυθμίσεις? Το Gesture Wake Up είναι, όπως ξέρετε από τα προηγούμενα κινητά που έχουμε κάνει την... είναι το Double Tap για να ανοίξει την οθόνη με διπλό πάτημα. Απλά δύο φορές πατάτε στην οθόνη και ανοίγει η οθόνη. Και τα υπόλοιπα που μπορείτε να κάνετε με το slide pan μπορείτε να βάλετε για όχι μόνο ξεκλείτωμα, μπορείτε να βάλετε, ας πούμε, να ανοίγει η κάμερα ή οτιδήποτε άλλο. Μπορείτε να το γράψετε, ας πούμε, να ανοίξετε το gesture, ας πούμε, το C να το πατήσουμε. Θα το ανοίξουμε και θα βάλουμε την κάμερα, ας πούμε. Ωραία. Έτσι πως έχουμε κλειστή οθόνη, ζωγραφίζουμε το C και ανοίγει η κάμερα κατευθείαν. Βέβαια, αυτό μπορεί να το κάνει όποιος έχει συνηθίσει, όποιος έχει από τα άλλα κινητά. Δεν ξέρω, εγώ δεν το χρησιμοποιώ αυτά. Κλείνουμε το gesture. Smart Touch είναι, εμφανίζεται πάνω. Όπως βλέπετε, εδώ είναι το κουμπί. Για, μπορείτε να κάνετε με το πάτημα για να επιστρέφει πίσω. Ας πούμε, όποιος δεν φτάνει μέχρι το κάτω κουμπί, άμα έχει μικρά χέρια και θέλει να πάρει ένα μεγάλο κινητό. Όπως λέτε, μπορείτε να πάτε για, όπως γράφει, αν θα πατήσετε πάνω και τραβήξετε προς τα πάνω, θα βγει στο κεντρικό μενιό. Είναι πάρα πολύ όμορφο κινητάκι, παιδιά, με Zone 3 Note. Υπάρχει και πιο μικρή έκδοση, είναι με 2 GB RAM, 16 GB χωρικότητας. Μετά δεν υπάρχει κάτι άλλο παραπάνω. Μέχρι 128 GB υποστηρίζει SD card. GPS πιάνει γρήγορα και GLONASS, βέβαια, που υποστηρίζει ένα κινέζικο δίκτυο, κινέζικο δορυφόρο, συγγνώμη, που κανονικά συνδέεται πολύ γρήγορα. Δηλαδή μιλάμε για ένα κρύο star γύρω στα 3-4 δευτερόλεπτα και κατευθείαν πιάνει τους δορυφόρους. Όπως βλέπετε, την περασμένη Play Store,
κανονικά μπορείτε να βάλετε τα account σας και κανονικά να χρησιμοποιήσετε κατευθείαν το κινητό σας με υποθέσεις, θα κάνει συγχρονισμό κανονικά. Λοιπόν, αυτά παιδιά, Maison 3NOV, το είδατε στο κανάλι Gadget Span, μην ξεχάσετε να κάνετε στο subscribe. Μπορείτε να μας δείτε και στο Facebook, στο Twitter, Instagram, θα ανεβάσω και τις φωτογραφίες στο Instagram από το κινητό. Και στο τέλος του βιντεάκι θα σας βάλω τις φωτογραφίες που έχω τραβήξει με το Maison. Σας ευχαριστώ.